Στο ανθρωπολογικό εργαστήρι, το χώρο όπου παραμένει ανοιχτή η μεγαλύτερη πληγή της τουρκικής εισβολής του 1974, εκείνη των αγνοωμένων, βρέθηκαν το πρωί οι δύο ηγέτες πριν την προγραμματισμένη συνάντησή τους για ανασκόπηση των μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεων. Οποιοδήποτε κατέχει τις οποιασδήποτε πληροφορίες, καλόν είναι να τις δώσει προς τις αρμόδιες αρχές με πλήρη ανωνυμία. Και προς αυτόν τον στόχο θα διαβουλευτώ και με τον Γενικό Εισαγγελέα. Δώστε όσες πληροφορίες έχετε. Μιλούμε για ένα απόλυτα ανθρωπιστικό θέμα. Οι δύο ηγέτες ενημερώθηκαν από τα μέλη της ΔΕΑ για το πώς προχωρεί το πρόγραμμα ταυτοποίησης οστών. Θετικό χαρακτήρισε ο πρόεδρος Αναστασιάδης ότι στα επόμενα 3 χρόνια πρόκειται να επιτραπεί η πρόσβαση σε 30 σημεία που βρίσκονται σε στρατιωτικές ζώνες. Ανάδειξα τη μεγάλη αδυναμία που έχουμε στον εντοπισμό πιθανών χώρων ταφής, ιδιαίτερα στα κατεχόμενα, και ζήτησα να ενισχυθούν τα ερευνητικά κλιμάκια σε σχέση με πιθανούς χώρους ταφής. Στη συνέχεια, Αναστασιάδης και Κιτζή παρακάθισαν σε συνομιλίες, κατά τις οποίες ανασκόπησαν τις μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις από την έναρξή τους το Μάιο του 2015. Έχουμε συζητήσει βεβαίως και θέματα του περιουσιακού, αλλά και πολλά άλλα σημαντικά που αφορούν το Κυπριακό. Μπορώ να πω ότι ήταν μια θετική συνάντηση. Παραμένουν, θα πρέπει να πω, διαφορές. Ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών καταγράφει την ικανοποίηση των δύο ηγετών για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Οι επόμενες συναντήσεις τους καθορίστηκαν στις 7, 14 και 29 Ιανουαρίου. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι δεν θα συμμετάσχει σε άτυπη πολυμερή στον Νταβός. Δεν θεωρώ ότι είναι η ώρα για κάτι ανάλογο. Θα συμμετέχω σε ένα διεθνές φόρουμ, οικονομικό φόρουμ, το οποίο ούτε μία σχέση να έχει βεβαίως με το Κυπριακό. Αλλά εάν υπάρξουν και θα υπάρξουν ήδη διμερείς συναντήσεις, βεβαίως διμερείς, και το τονίζω, θα είναι μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης του τι επιδιώκουμε. Το περιουσιακό, επανέλαβε ο πρόεδρος, παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα, όπως και οι εδαφικές αναπροσαρμογές, οι εγγυήσεις και τα χρονοδιαγράμματα αποχώρησης των κατοχικών στρατευμάτων. Χαρακτήρισε δε εκ των όνου Κάνεφ ότι περιοχές που επιστρέφονταν με βάση το σχέδιο Ανάν δεν μπορούν με κανένα τρόπο να αλλοιωθούν. Ο πρόεδρος έστειλε τις ευχές του εν ώψη Χριστουγέννων. Το 2016 να είναι η χρονιά που θα μας δώσει επιτέλους ειρήνη, αλλά και τις βασικές προϋποθέσεις ειρηνικής συμβίωσης και προοπτικής για το μέλλον. Με κοινό μήνυμα, Νίκος Αναστασιάδης και Μουσταφά Κιντζή θα απευθυνθούν στο λαό την παραμονή των Χριστουγέννων.